Το ΚΚΕ είναι απόψε, νομίζω, θετικό για όλους, όλοι το παραδέχονται αυτό, ότι βλέπουμε τη Χρυσή Αυγή πάνω από το ΚΚΕ. Είναι κάτι κάτω που... Κάτω από το ΚΚΕ. Με συγχωρείτε, εννοώ ότι βλέπουμε το ΚΚΕ πάνω από τη Χρυσή Αυγή. Συγγνώμη, είμαι και εγώ 4 ώρες στον αέρα, θα πω και κανένα τέτοιο. Λοιπόν, αυτό το γεγονός και μόνο είναι κάτι που νομίζω ότι... Μάλλον θετικά έτσι λειτουργεί στην κοινή γνώμη. Αυτό είναι το ένα θετικό κομμάτι, αν μπορεί να πει κάποιος ορισμένα συμπεράσματα έχοντας την εικόνα αυτή τη στιγμή, γιατί εμείς θα έχουμε μια ολοκληρωμένη εκτίμηση υπολογίζοντας όλα τα αποτελέσματα και για τις περιφερειακές εκλογές και για τις δημοτικές και για τις ευρωεκλογές. Έτσι κι αλλιώς ήμασταν το μόνο κόμμα που βάζαμε το ενιαίο κριτήριο στους εργαζόμενους. Πάντως μπορούμε να πούμε ορισμένα ζητήματα που μπορεί να καταγράφονται και με αριθμούς, αλλά και από την πείρα που έχουμε στην προεκλογική περίοδο. Δηλαδή μια σταθερή βάση βρίσκεται δίπλα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, και αυτό θεωρούμε ότι είναι πολύ κρίσιμο, σημαντικό, θετικό, γιατί αυτή η βάση θα εκφραστεί και στους αγώνες το επόμενο διάστημα, που είναι ένα πολύ σημαντικό για να μπορεί κάποιος να ελπίζει εργαζόμενος ότι θα έρθουν θετικά αποτελέσματα. Ακόμα και αυτές οι παροχές που δόθηκαν στον προεκλογικό χρόνο, αν δεν υπήρχαν αγώνες, νομίζω ότι κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα δινόταν. Δεν αυγαταίνει δηλαδή, όμως η βάση, όπως θα λέει και ο Χαρίλαος, δεν αυγαταίνει αυτή η βάση. Λοιπόν, τη βλέπουμε πρέπει να υπολογίσουμε. Υπάρχει, ναι. Πρέπει να υπολογίσουμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αν το πιάσουμε και από το 12, δεν θέλω να πάω τόσο μακριά, αλλά και το 15, ότι είχε υποστεί μια φθορά, δηλαδή ένας κόσμος έφυγε, τώρα καταγράφεται μια επανασυσπήρωση, δεν λέω μόνο τον κόσμο. Το θετικό για μας είναι... Το βλέπετε σαν μια αρχή επανασυσπήρωσης, δηλαδή, η οποία θα έχει συνέχεια. Το πολύ και θετικό το για μας... Θεωρείτε ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία με τη φθορά του ΣΥΡΙΖΑ αυτό ή όχι? Θα σας πω, έχουμε καταγράψει ότι ήρθαν κοντά μας, μας ψήφισαν, αλλά το κυριότερο είναι ότι αγωνίστηκαν και για να προβάλλουν τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, είτε ως συνεργαζόμενοι, διατηρώντας τις επιφυλάξεις κτλ. Τέτοιοι άνθρωποι προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ, και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα στοιχείο που δεν καταγράφεται. Κύριε Τασιούλα, θα μου επιτρέψετε να σας διακόψω, γιατί έχουμε πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, επειδή περιμένουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Βρήκαμε ανοιχτά αυτιά σε σχέση με 5 χρόνια πριν. Οι εργαζόμενοι και αυτοί που ψήφισαν, ας πούμε, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία με μισή καρδιά, έχουν τα αυτιά τους ανοιχτά απέναντι σε αυτά που λέει το ΚΚΕ, και αυτό είναι ένα πολύ θετικό, είναι μια παρακαταθήκη για το επόμενο διάστημα. Το αντιλαμβάνω. Όσον αφορά το ζήτημα που συζητάμε τώρα, αν θα γίνει. Καταρχήν, εμείς είμαστε έτοιμοι, αλλά νομίζω ότι η τελική απόφαση. Είστε πάντα έτοιμοι για εκλογές. Γεννηθήκαμε έτοιμοι για όλα. Και για να πεις. Ναι. Λοιπόν, αλήθεια είναι αυτό. Νομίζω ότι την τελική απόφαση φαντάζομαι, εκτιμούμε ότι θα την πάρει και σε συνάρτηση και σε συζήτηση με τους Ευρωπαίους εταίρους, όλους αυτούς που συνδιαλέγεται όλο το προηγούμενο διάστημα, και ο κύριος Τσίπρας, όπως οι προηγούμενοι, και ψηφίζουν τα μνημόνια του αντιλαμβάνονται. Δηλαδή, λέτε ότι θα ρωτήσει απόψε δηλαδή, τη Μέρκελ αν θα κάνει κάτι τέτοιο. Τα τηλεφωνήματα γίνονται. Δεν ξέρω τώρα πώς θα γίνει ακριβώς, αλλά λέω η συνεννόηση, η σφραγίδα, η τελική απόφαση έχει και αυτή την βασική παράμετρο. Γιατί αν είναι έτσι, ο κ. Τσακαλώτος που είπε νωρίτερα ότι δεν μπορούν να γίνουν εκλογές, προφανώς είχε κάτι τέτοιο στο μυαλό του. Το έχουν πει οι δανειστές που δεν παίζουν εκλογές. Αν τον έχετε μετά εδώ τον κύριο Τσακαλώτο, θα το ρωτήσετε. Ναι, αλλά λέω τι έννοια έχει. Και εμείς λέμε τη δική μας εκτίμηση. Από την πλευρά των Ευρωπαίων, τι έννοια έχει η παράταση μιας εκκρεμότητας. Όχι, λέω, αν κοιτάξει κανείς όλη την διαδρομή προς τα πίσω, ακόμα και για ένα, όπως έλεγε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, θετικό μέτρο, έπαιρνε την γνώμη, την επιβεβαίωση των Ευρωπαίων εταίρων. Πόσο μάλλον για ένα τέτοιο σημαντικό ζήτημα θα πάρει και πάλι την... Λοιπόν, πάντως αυτή ήταν πολύ σοβαρά.